ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την εξωτερική πραγματικότητα είναι αληθινός. Ότι αυτό που βλέπουμε είναι έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε. Όμως, πολλοί φιλόσοφοι και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και η φυσική και η γνωσιακή ψυχολογία, μας έχουν δείξει ότι η αντίληψη είναι ερμηνεία. Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο δεν είναι αντικειμενικός αλλά είναι υποκειμενικός. Δεν βλέπουμε για παράδειγμα ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια, νετρόνια, νετρίνια. Δεν βλέπουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στον πυρήνα και στα ηλεκτρόνια. Η αντίληψη που έχουμε για τα σχήματα, για τα χρώματα, για το βάθος, για το ύψος, όλα αυτά είναι ερμηνείες. Το ίδιο ερμηνείες είναι όλα όσα αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Λέω δηλαδή, είμαι σημαντικός, αξίζω, μετράω, αρέσω. Αυτό είναι υποκειμενική ερμηνεία. Λέω, αυτός είναι ανόητος, είναι βλάκας. Αυτός είναι ανάξιος, είναι άχρηστος. Αυτός είναι κακός άνθρωπος, αυτός είναι καλός άνθρωπος. Αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό αξίζει, αυτό δεν αξίζει. Όλα αυτά είναι ερμηνείε συμπεριφορά των άλλων. Είπαμε, ερμηνεύω και την αντικειμενική πραγματικότητα και τον εαυτό μου και τους άλλους χωρίς να μπορώ να έχω μια αντικειμενική εικόνα του περί πρόκειται. Όλα είναι ερμηνεία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αντιληπτικά σχήματα τα οποία τα έχω αφομοιώσει, τα έχω εμπεδώσει. Στη γνωσιακή ψυχολογία μιλάμε για εσωτερικευμένες πεπιθήσεις και στην κοινωνική ψυχολογία μιλάμε για κοινωνικά στερεότυπα και αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου και τους άλλους μέσα από τις εσωτερικευμένες πεπιθήσεις και αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου και τους άλλους μέσα από κοινωνικά στερεότυπα. Έτσι, αν για παράδειγμα δεν πάρω καλό βαθμό στην τάξη όταν είμαι παιδί, θα θεωρήσω ότι είμαι χαζός, βλάκας, ανάξιος, ότι δεν τα καταφέρνω, ότι δεν μπορώ και βέβαια Ήδη με έχουν δώσει κάποια σχήματα οι γονείς, οι δάσκαλοι και ο περίγυρος, αλλά μετά εγώ το στερεώνω μέσα μου και βεβαιώνομαι για την αναξιότητά μου και μπορώ να είμαι μετά 30 και 40 χρονών και να νιώθω ανάξιος και άχρηστος και ανίκανος, ό,τι και αν έχω καταφέρει, διότι ερμηνεύω τον εαυτό μου μέσα από την εσωτερικευμένη υπεποίθηση ότι είμαι ανάξιος, άχρηστος, βλάχας και δεν αξίζω. Το ίδιο βέβαια υπάρχουν και τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία μπορούν να μου λένε ότι αυτοί που είναι φίλαθλοι για παράδειγμα δεν προβληματίζονται, δεν έχουν γνώσεις αλλά είναι ανώριμοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αξίζουν ή ότι οι πολιτικοί είναι όλοι κλέφτες και απατεώνες. Αυτά είναι κοινωνικά στερεότυπα μέσα από τα οποία μπορώ να ερμηνεύω τους άλλους ή ότι αυτός επειδή δεν έχει υψηλή επίδοση στη δουλειά είναι τεμπέλης. Και αυτό είναι ένα άλλο στερεότυπο κοινωνικό ή έχω την πεποίθηση ότι αν κάποιος δεν δουλεύει πολύ τότε δεν αξίζει. Έχουμε πολλές τέτοιες εσωτερικευμένες πεποίθησεις και πολλά κοινωνικά στερεότυπα τα οποία δεν μας εμποδίζουν να δούμε την πραγματικότητα για αυτό που είναι. Θα μου πείτε είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε όμως, εάν ασκηθούμε, να γνωρίσουμε ποιες είναι αυτές οι εσωτερικευμένες πεπιθήσεις, ποια είναι αυτά τα γνωσιακά σχήματα μέσα από τα οποία ερμηνεύουμε την πραγματικότητα, ποια είναι τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία μας κάνουν να δίνουμε ένα συγκεκριμένο νόημα στα εξωτερικά γεγονότα και στις συμπεριφορές των άλλων να ξέρω δηλαδή μέσα από μια πράξη, μέσα από μια εμπειρία αυθυπέρβασης πώς σκέφτομαι, πώς λειτουργώ, ποια είναι τα ερμηνευτικά φίλτρα μέσα από τα οποία ερμηνεύω όλο αυτό που συμβαίνει έτσι όπως συμβαίνει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτογνωσίας. Καταλαβαίνω ότι οι ερμηνείες μου είναι υποκειμενικές και δεν έχουν αντικειμενική αξία. Και γνωρίζω ποιε ακριβώς είναι αυτές. Το επόμενο βήμα που θα χρειαστεί να κάνω είναι να υπερβώ τις εσωτερικευμένες πεποιθήσεις και τα κοινωνικά στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι δυσλειτουργικά και δεν μου επιτρέπουν να εναρμονίζομαι με την πραγματικότητα, να προσαρμόζομαι, να συγχρονίζομαι, να επικοινωνώ όμορφα με τους άλλους, να νιώθω όμορφα κι εγώ ίδιος. Αυτός είναι και ένας στόχος της ψυχοθεραπείας. Γνωρίζω ποιες είναι αυτές οι εσφαλμένες πεπιθήσεις, γνωρίζω τα στερεότυπα που κουβαλάω μέσα μου και με εμποδίζουν να είμαι λειτουργικός και μετά μέσα από άσκηση τα ξεπερνάω. Και έχουμε και μια πνευματική πρόταση. Η πνευματική πρόταση είναι να υπερβώ αυτές τις υποκειμενικές ερμηνευτικές αντιλήψεις και να δω απροϋπόθετα τον κόσμο, να έχω μία άνευ όρον θέαση της πραγματικότητας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Βλέπω ένα ηλιοβασίλεμα. Να μπορέσω μέσα από μια εμπειρία υπέρβασης σκέψεων, δεδομένων, αισθημάτων, γεγονότων εμπειρικών τα οποία με κυριαρχούν εκείνη τη στιγμή να έχω μια άμεση θέα του ηλιοβασιλέματος. Να έχω μια κοινωνία με το ηλιοβασίλεμα. Να ενωθώ μαζί του να γίνω κι εγώ ηλιοβασίλεμα. Αυτή θα είναι μια αληθινή αυθεντική θέαση της δύση του ήλιου. Μπορώ να γίνω κι εγώ χρώματα, γίνομαι κι εγώ φως και θάλασσα. Και βέβαια σε ένα πνευματικό επίπεδο η πρόταση είναι όταν υπερβώ αυτό τον εγωκεντρικό τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας αυτόν τον τρόπο αντίληψης και ερμηνεία της πραγματικότητας πέσα από τα σχήματα, τα γνωσιακά και τα στερεότυπα που κουβαλάω από την παιδική μου ηλικία. Να τα υπερβώ όλα αυτά που μου λένε ποιος είναι καλός, κακός, σωστός, λάθος, ποιος αξίζει, ποιος δεν αξίζει και να γίνω τότε απροϋπόθετη ελευθερία θέασης των όντων και των γεγονότων και των καταστάσεων. Απροϋπόθετη ελευθερία θέασης με τα πάντα. Απροϋπόθετη ελευθερία κοινωνίας με όλα. Και αυτό σημαίνει μια υπαρξιακή μεταστοιχίωση, για να μην πω οντολογική, όπου γίνομαι αγάπη απροϋπόθετη για όλο το σύμπαν, για όλους τους ανθρώπους για όλες τις συμπεριφορές. Και όταν φτάσω σε αυτό το επίπεδο και γίνω απροϋπόθετη αγάπη και ελευθερία, δεν κρίνω κανένα. Δεν βάζω βαθμού σε κανένα. Διότι μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει χώρος για κριτική, δεν υπάρχει χώρος μέσα στην αγάπη για ενοχή, ούτε υπάρχει χώρος για τιμωρία. Η αγάπη τα αγκαλιάζει όλα. Τα τα αγαπά όλα, τα κάνει όλα δικά της, ενώνεται με όλα, τα νιώθει όλα, πάσχει με όλα, γίνεται ένα με όλα. Έτσι λοιπόν σε αυτή την εμπειρία που θα μπορούσαμε να πούμε μυστική, πνευματική και χαριτωμένη εμπειρία ενώσεως αγαπητικής με το σύμπαν ολόκληρο και φυσικά και με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου και με την κοινωνία και με τους ανθρώπους δεν υπάρχει χώρος για τίποτα διότι αυτή η βιωματική διάσταση μέσα στην οποία υπάρχω είναι η όντω αγάπη, είναι η απροϋπόθετη αγάπη η οποία είναι ένα με την ελευθερία. Ελευθερία θέασης και αγάπη, αγκάλιασμα. Είναι μια άλλη βιωματική δυνατότητα εκεί που μεταστοιχειώνουμε από έναν άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο, τον εγωκεντρικό άνθρωπο, τον άνθρωπο που ήταν γεμάτος από κοινωνικές προκαταλήψεις και από ψυχολογικές προκαταλήψεις. Τα αφήνω όλα πίσω. Κάνω ένα άλμα αυθυπέρβασης και συναντώ το είναι έτσι όπως είναι και ενώνομαι μαζί του με μια εμπειρία συνουσιαστική. Συνουσιάζομαι με το είναι. Γίνομαι ένα με αυτό. Γίνομαι ολόκληρος ελευθερία μέσα στην ελευθερία των όντων και ολόκληρος αγάπη μέσα στην αγάπη του είναι. Και δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από την αγάπη. Μπορώ να καταλάβω όταν θα βρίσκομαι σε ένα τέτοιο επίπεδο ή όταν θα έχω μια τέτοια εμπειρία που θα έχει έστω και μια μικρή διάρκεια ότι σε αυτή την εμπειρία μέσα δεν έχω όχι μόνο κριτική για κανένα άνθρωπο αλλά δεν βάζω καν αρνητικό λογισμό για κανέναν. Ό,τι και αν δω, ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν συμβαίνει, εγώ είμαι μια πηγή αγάπης είμαι ολόκληρος αγάπη και τα κάνω όλα αγάπη και αυτό που υπάρχει είναι μόνο η αγάπη μετά. Εύχομαι να ζήσουμε έστω και για λίγο μια τέτοια εμπειρία υπέρβασης της εγωκεντρικότητας αυτής της στενής εαυτότητας η οποία προσδιορίζεται από τις γνωσίες προσδιορίζεται από τις εσωτερικευμένες βεβαιότητες και από τα κοινωνικά στερεότυπα, από όλα τα πρέπει και δεν πρέπει, τα σωστά και τα λάθος, όλα αυτά που αξίζουν και δεν αξίζουν, όλα αυτά που είναι άξια θαυμασμού ή τιμωρίας. Όταν φύγω από όλα αυτά και γίνω ολόκληρος ελευθερία μέσα στην ελευθερία και ολόκληρος αγάπη μέσα στην αγάπη θα έχω κατά κάποιον τρόπο δεν θα πω τη λέξη αυτοπραγμάτωση ούτε τη λέξη θέωση. Μπορώ να πω ότι τότε κάπου έχω φτάσει κάτι έχω κάνει και το γεγονός ότι υπήρξα και υπάρχω αποκτά ένα αληθινό νόημα γιατί έξω και πέρα από την αγάπη δεν υπάρχει Ούτε νόημα ούτε αλήθεια. Αυτό που είναι, είναι μόνο η αγάπη.